Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα δούμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα παρακολουθήσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις της Πανελλήνιας Εξετάσεις. Τα στοιχεία δείχνουν πτώσεις στις δημοφιλείς σχολές. Ανησυχία των κτηνοτρόφων του Εύρου για την ευλογιά στην Τουρκία. Ενεργοποίηση της ζώνης αυξημένης επαγρύπνησης στον ομό. Αξιοπρεπή ΚΑΜ χαρακτήρισε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας τις δομές φιλοξενίας προσφύγων σε Σέρες και Δράμα. Τις τελευταίες εκκρεμότητες ρυθμίζουν οι διοργανωτές του Καβάλα Ερσι Σόου για ένα μοναδικό θέαμα. Αναλυτικά τώρα στο δελτίο μας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι βάσεις θα πέσουν σε πολυτεχνικές, οικονομικές σχολές και στα τμήματα πληροφορικής λόγω του μεγάλου βαθμού δυσκολίας στα μαθηματικά προσανατολισμού. Τα θέματα τώρα των μαθηματικών ήταν μάλιστα τόσο απαιτητικά που δεν επαρκούσε ο χρόνος των τριών ωρών για τους υποψηφιούς, ενώ η λύση τους δυσκόλεψε ακόμα και τους μαθηματικούς. Τώρα που θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνετε, στον αντίποδα, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα υπάρξει συνωστισμός στις σχολές υγείας αλλά και στις παραγωγικές σχολές, αλλά και σε τμήματα του Πολυτεχνείου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ανωδική τάση των βάσεων στις συγκεκριμένες σχολές. Οι υποψήφοι τώρα, αύριο Δευτέρα, διαγωνίζονται στα μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής ιστορία. Ουσιαστικά με την εξέταση της φυσικής για τους υποψήφιους των θετικών σπουδών έκλεισε ο κύκλος των πιο απαιτητικών μαθημάτων στις Πανελλήνιες. Όπως εξηγούν καθηγητές φυσικής αλλά και εκπαιδευτικοί αναλυτές, η φυσική θεωρείται μάθημα βαρόμετρο για την πορεία των βάσεων στις δημοφιλείς πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Με επιφύλαξη, όπως επισημαίνουν εκπαιδευτικοί αναλυτές, μπορούμε να εξάγουμε τις πρώτες εκτιμήσεις που κάνουν λόγο για πτώσεις της βάσης στις δημοφιλείς σχολές. Αξίζει να θυμίσουμε ότι οι βάσεις καθορίζονται από τον αριθμό των υποψηφιών που θα δηλώσουν κάθε σχολή, αλλά και τη σειρά προτίμηση των τμήματων στα μηχανογραφικά δελτία. Καθορίζονται όμως και από τον βαθμό δυσκολίας των εξεταζόμενων μαθημάτων. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, φέτος τα θέματα ήταν λογικά και διαβαθμισμένης δυσκολίας. Έγιναν κάποια παράπονα για τη δυσκολία στα μαθηματικά, ωστόσο πρέπει να πούμε πως η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων είχε μια καλή ιδέα ως προς την επιλογή τους. Για πρώτη φορά, εξετάστηκε η ουσία του μαθήματος, η ύλη του σχολικού βιβλίου, σε συνδυασμό με γνώση προηγούμενων τάξεων. Τελευταίος παράγοντας που καθορίζει το ύψος των βάσεων είναι και ο αριθμός των εισακτέων στα δημοφιλή τμήματα, που όταν καταγράφει μεγάλες διακυμάνσεις είναι καθοριστικός. Εάν εξαιρέσει κανείς τις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, ιατρικές, πολυτεχνικές και οικονομικά, όπως και τα τμήματα της νομικής, καταγράφουν μείωση στον αριθμό φοιτητών που θα δεχθούν φέτος. Είναι ότι το γεγονός ότι τα μαθηματικά ήταν πιο δύσκολα από ό,τι πέρσι και η ανάπτυξη εφαρμογών σήμερα ήταν πιο δύσκολη επίσης από ό,τι πέρσι. Στο συγκεκριμένο πεδίο των οικονομικών και των σχολών πληροφορικής, λογικά θα έχουμε πτώση των βάσεων. Αυτό ενδεχομένως συμπαρασύρει και τις σχολές της αστυνομίας, γιατί ένα μεγάλο μέρος των ενδιαφερόμενων για αυτές τις σχολές επιλέγει το συγκεκριμένο πεδίο για να εισέλθει σε αυτά τα τμήματα. Επαναλαμβάνω, είναι πρόωρη αυτή η εκτίμηση, αλλά το ίδιο σε μεγάλο βαθμό ισχύει και για το Πολυτεχνείο, για τις πολυτεχνικές σχολές. Η χημεία είναι και εκεί θα δραματίσει σημαντικό ρόλο. Οπότε νομίζω σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Ένα σχετικά ασφαλές σχόλιο θα μπορούσε να γίνει όσον αφορά τις σχολές πληροφορικής οικονομίας και τις σχολές της αστυνομίας, όπως είπα. Λοιπόν, και από το θέμα των Πανελλήνιων Εξετάσεων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το ζήτημα της ευλογιάς. Σε επαγρύπνηση καλεί τους κτηνοτρόφους του Εύρου και όχι μόνο, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λόγω εμφάνισης κρούσματος ευλογιάς των προβάτων στην Τουρκία, σε απόσταση αναπνοής μόλις 14 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, έναν ομό που, να θυμίσουμε στο σημείο αυτό, βίωσε τις καταστροφικές επιπτώσεις της συγκεκριμένης επιζωοτίας από το 2013 μέχρι το 2015. Τώρα, σε σχετική οδηγία που εξέδωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, συνιστά στο κοινό την αποφυγή τυχών επισκέψεων σε εγωπροβατοτροφικές μονάδες και ενημερώνει μεταξύ άλλων για την δημιουργία ζώνης αυξημένης επαγρύπνησης πλάτους 10 χιλιόμετρων κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο κύριος Αχιλλέας Αχπατζίδης, ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Αχπατζίδη, καλησπέρα. Σας. Καλησπέρα κύριε Μασκαγή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα είσαστε μαζί μας, γιατί πάλι σας φιλοξενούμε για ένα θέμα με το οποίο έχουμε μιλήσει τόσες πολλές φορές, ειδικά κατά το παρελθόν, και από ό,τι φαίνεται ο εφιάλτης της ευλογιάς ξυπνά και πάλι. Δυστυχώς. Δυστυχώς έχουμε πει ότι είμαστε σε μια περιοχή η οποία συνορεύει με μια χώρα την οποία παρόμοια
περίπου 1000 μέτρα από τα σύνορα του Εύρου. Και παίρνουμε όλα τα μέτρα σε συνεργασία με τους ανθρώπους της αρχής για να αποφεύγουμε ένα πιθανό ενδεχόμενο εισβολή του νοσήματος και πάλι στον Εύρο και στην περιφέρεια γενικά, με όλες τις συνέπειες που γνωρίζετε και εσείς και καλύτερα πρόγνωση και κτηνοτρόφοι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, κύριε Προϊστάμενε, πως οι κτηνοτρόφοι άργησαν πάρα πολύ να υπουλώσουν τις πληγές τους από την προηγούμενη καταστροφική ευλογιά. Ακόμη και σήμερα κάποιοι προσπαθούν να ορθοποδήσουν, να επιβιώσουν, να συνεχίσουν και τώρα έρχονται αυτά τα νέα κρούσματα από την γειτονική Τουρκία, γεγονός που τους έχει βάλει σε ανησυχία και σε αναστάτωση. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, γιατί το κύριο πρόβλημα παραμένει η στελέχωση των υπηρεσιών με κτηνιάτρους. Ακόμη υπάρχει αυτό το ζήτημα. Από το 13 το συζητάμε, φτάσαμε στο 17, περάσαν 4 χρόνια και ακόμη περιμένουμε τη στελέχωση. Θα ξαναπώ δυστυχώς και με πολύ μεγάλη λύπη, όπως ακριβώς το είπατε, από μια μεριά οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν πουλώσει, οι άνθρωποι μερικοί δεν κάνουν καν το κοπάδι τους, να δεν έχουν αναστηθήσει καν το κοπάδι τους από την προηγούμενη καταστροφή. Και ερχόμαστε πάλι να τους βάλουμε μπροστά σε έναν κίνδυνο, όχι εμείς φυσικά, αλλά οι καταστάσεις, οι περιστάσεις και από την άλλη οι κτηνιατρικές υπηρεσίες που υποτίθεται ότι θα έπαιρναν προσωπικό από το 2013. Ξεκινήσαμε με 60 άτομα, καταδίκαμε στα 20, πέσαμε στα 13, τώρα είμαστε στα 6 και δυστυχώς δεν έχει προσληφθεί ούτε ένας από τότε, κυρία Μπασκάκη. Και όχι μόνο δεν έχει προσληφθεί, αλλά συνεχώς φεύγουν και άτομα και καταλαβαίνετε ότι οι κτηνιατρικές πλέον υπηρεσίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο αυτονόητο, στο να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά τους καθήκοντα, όχι πολύ περισσότερο να αντιμετωπίσουν μια επιζωωτία. Και τώρα, κύριε Σαχπατζίδη, τι γίνεται, τι συμβαίνει, πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να προσέχουν για άλλη μια φορά οι κτηνοτρόφοι? Η ευλογία την ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά και πολύ καλύτερα από όσο μας την ξέρουν οι κτηνοτρόφοι. Έχει ένα πλεονέκτημα το ότι δεν σταδίεται με τα έντομα. Σωστά. Αλλά επίσης έχει με ένα μειονέκτημα ότι από τη στιγμή που θα μεταδοθεί μέσα στο έργο, μέσα στη χώρα, μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα στις γειτονικές μας εκμεταλλεύσεις. Χρειάζεται για τη μετάδοση άμεση επαφή. Εάν λοιπόν εμείς αποκόψουμε κάθε δυνατότητα άμεση επαφή της εκμετάλλευσής μας με ένα ενδεχόμενο πιθανό κίνδυνο, με έναν άνθρωπο δηλαδή, με συσκευές, με εκμεταλλεύσεις, με ζώα, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον ιό στο έδαφος μας και όλα αυτά τα μέτρα, όπως τα είπα, τα περιγράψαμε, να αποφύγουμε τις επισκέψεις στη γειτονική Τουρκία, να πάρουμε τα μέτρα βιοασφάλειας γύρω από τις εκμεταλλεύσεις μας, με τις σταύρους απολίμωσης, με την απαγόρευση εισόδου σε οποιονδήποτε δεν έχει καμιά δουλειά με την εκμετάλλευση, με το να σταματήσουμε ανταλλαγές ζώων και μηχανημάτων και εργαλείων τουλάχιστον για αυτή την εποχή, δεν εξαλείφουμε τον κίνδυνο, όμως είναι σίγουρο πως τον μειώνουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είστε κι εσείς ένας από αυτούς, κύριε Σαχπατζίδη, που όλα αυτά τα χρόνια φωνάζετε για τη στελέχωση των υπηρεσιών, που φωνάζετε για τους ελέγχους και για τα μέτρα, γιατί καλά όλα αυτά, αλλά πώς να γίνουν εάν δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι άνθρωποι για να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων. Δεν θα βοηθούσε η λειτουργία του? Έχουμε ένα κτίριο, έχουμε τον εξοπλισμό, κάθονται εκεί και ρημάζουν. Ακόμη δεν έχουν γίνει κινήσεις προκειμένου να μπει σε λειτουργία. Αυτό το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων που το ζητάμε όλοι τόσο επιτακτικά όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα μας έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των ζωονόσων? Καταρχήν, κυρία Πασκάκη, θα πρέπει να δούμε το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων κατά την άποψη, τη δική μου προσωπική μου άποψη, γιατί μερικοί μπορεί και να διαφωνούν, με μια άλλη οπτική. Δεν είναι μόνο ζήτημα κτηρίων. Είναι ζήτημα του να κάνεις έναν οργανισμό ο οποίος αποτελείται και θα υπηρετούν σε αυτόν υπάλληλοι και των τριών όμορων χωρών, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας. Επίσης θα υπηρετούν σε αυτό το κέντρο υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε για τον Αθώδη, είτε για την Ευλογία, είτε για οποιαδήποτε νοσήματα. Θα μελετούν, θα ερευνούν, θα δίνουν συστάσεις και οδηγίες και προοπτική για την αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων. Και στη συνέχεια όμως, απαραίτητο εκτός από το κέντρο είναι να έχεις και εσύ ως πολιτεία στήσει έναν μηχανισμό με προσωπικό
με υλικά, με μέσα που θα ενεργεί άμεσα κάθε φορά που θα εμφανίζεται ένα τέτοιο νόσημα. Για την αντιμετώπιση αυτών των νοσημάτων, ένα είναι το κλειδί. Έγκαιρη διάγνωση, γρήγορη αντιμετώπιση, κυρία Πασκάκη. Σωστά. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο θεωρίες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κύριος Τσιρώνης μας άφησε ένα μικρό παραθυράκι αισιοδοξίας ότι ενδεχομένως να το δούμε να λειτουργήσει κάποια στιγμή. Και όταν λέμε κάποια στιγμή, εννοούμε συντόμως τους επόμενους μήνες. Μακάρι να επιτευχθεί, μακάρι να υλοποιηθεί, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αν υπήρχε η σωστή λειτουργία έτσι ακριβώς όπως έπρεπε να υπάρχει, τότε τα πράγματα θα ήταν λίγο καλύτερα για την περιοχή μας γενικότερα, κύριε Προϊστάμενε. Εμείς ως υπηρεσία, θα το γνωρίζετε, φαντάζομαι, έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει σε πρώτο βήμα. Και επειδή δεν θέλουμε ούτε να εθωροβατούμε, σας λέω ότι το να λειτουργήσει αυτή η ιδέα έτσι όπως την έκφρασα προηγούμενα είναι σχετικά δύσκολο. Μπορεί όμως άμεσα να προχωρήσει το ελληνικό κομμάτι, έτσι, να στήσουμε εμείς από τη μεριά μας δηλαδή το μηχανισμό που αφορά τη χώρα και στη συνέχεια να προσκαλέσουμε και τις όμορες χώρες και φυσικά την Ευρωπαϊκή Ένωση που αφού θα δει συγκεκριμένη πρόοδο και συγκεκριμένη υποδομή είναι σίγουρος που θα συμμετέχουν και γι' αυτό το πράγμα μπορούν να βρεθούν τα κονδύλια, μπορεί να βρεθεί ο τρόπος για να γίνει η αρχή με τον ελληνικό μηχανισμό και στη συνέχεια να ολοκληρωθεί το κέντρο εξωτικών νοσημάτων που ασφαλώς, όπως είπατε, θα προσφέρει τα μέγιστα στην περιοχή και πιστέψτε μου, όχι μόνο στην περιοχή, σε τις τρεις χώρες και στη χώρα συνολικότερα. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Προϊστάμενε, και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, είναι απορίας άξιο να τα έχουμε όλα και να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε ένα τέτοιο σημαντικό κέντρο όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως όλα αυτά τα χρόνια να μην ήταν τα προβλήματα τόσο μεγάλα και σε αυτή τη διάσταση, εάν λειτουργούσε το διασυνοριακό κέντρο εξωτικών νοσημάτων, για να το πω ακόμη πιο σωστά, γιατί αυτός είναι ο κανονικός του τίτλος, αν δεν κάνω λάθος και αν θυμηθώ λίγο, αλλά τρέξω πίσω στα χρόνια. Λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο κάποια στιγμή να απαντηθούν τα ερωτήματα γιατί δεν έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί εντάξει, ένα απλό γιατί μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν υπήρξε το προσωπικό. Αλλά γιατί δεν υπήρξε το προσωπικό όλα αυτά τα χρόνια, είναι μια ερώτηση που κάποια στιγμή ελπίζω κάποιος με κάποιο τρόπο να μας την απαντήσει, κύριε Προϊστάμενε. Και εγώ το ελπίζω, και εγώ το ελπίζω. Ελπίζω. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ. Όχι, βέβαια. Όχι να απαντηθεί, τουλάχιστον να επιληθεί το πρόβλημα. Έτσι. Ακόμα και να μου απαντηθεί, θα ήμουν ικανοποιημένος, εάν έστω και τώρα, την ίδια τη στιγμή, την τελευταία στιγμή, δινόταν η λύση σε κάποια από τα προβλήματα τουλάχιστον που αντιμετωπίζει η περιοχή. Λοιπόν, ωστόσο, σε επαγρύπνηση και σε πλήρη εγρήγορση πρέπει να βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Κύριε Σαχπατζίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Μακάρι να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά και κυρίως να μην την αντιμετωπίσουμε στο βαθμό των προηγούμενων ετών. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αχιλλέα Σαχπατζίδη. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε στις Σέρρες. Με μία αγκαλιά λουλούδια υποδέχτηκαν τα παιδιά της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων Σερών τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα στις Σέρρες, επίσκεψη που σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη λειτουργίας του ΚΑΜΠ, που εδώ και 1,5 μήνα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του πρώην ΚΕΓΕ Σερών. Είναι ένα αξιοπρεπές ΚΑΜΠ. Η αξιοπρέπεια του ΚΑΜΠ, πέρα το ότι αποδίδει τις ανθρώπινες συνθήκες που δικαιούνται οι πρόσφυγες, αντανακλά την αξιοπρέπεια του λαού μας, είπε ο κύριος Υπουργός, ο οποίος ευχαρίστησε τους κατοίκους των Σερών, διότι όπως είπε από την πρώτη στιγμή, όχι μόνο δεν στάθηκαν απέναντι στη σκέψη, αλλά βοήθησαν αυτό και μάλιστα εκφράστηκαν και ενεργά. Να πούμε λοιπόν στο σημείο αυτό ότι ο κύριος Μουζάλας, εκτός από το γεγονός ότι πήγε στις Σέρρες, πήγε και στη δομή της Δράμας, αλλά πήγε όμως και στο φυλάκιο επάνω στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, για να δει ακριβώς τι γίνεται και τι συμβαίνει και με την εκεί δομή. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ. Αξιοπρεπή ΚΑΜΠ για αξιοπρεπείς ανθρώπους, χαρακτήρισε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας τις δομές φιλοξενίας προσφύγων σε Σέρρες και Δράμα, τις οποίες και επισκέφτηκε, εγγενιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη λειτουργία τους. Συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Δανίλη Εσδρά, και τον συντονιστή του ΔΟΜ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ο Υπουργός συνομίλησε με ορισμένους πρόσφυγες που φιλοξενούνται εκεί. Τα δύο κέντρα φιλοξενίας θα λειτουργούν με ευθύνη του ΔΟΜ υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής
εκπαιδευτικής πολιτικής. Η δομή των ΣΕΡΟΝ αποτελείται από 94 μονάδες διαμονής με συνολική χωρητικότητα μέχρι 650 άτομα, ενώ η μονάδα στη Δράμα αποτελείται από 70 διαμερίσματα για περίπου 400 άτομα. Σήμερα, με τη διάλυση της Ιδωμένης, υπάρχει μια τεράστια αλλαγή για ανθρώπους που δικαιούνται αξιοπρέπεια από τους Έλληνες. Η αξιοπρέπεια αυτή αντανακλά στο λαό μας, υπογράμμισε ο κ. Μουζάλας μετά το τέλος των επισκέψεών του και στις δύο δομές. Ο Υπουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους κατοίκους των Σερών και της Δράμας για τη συμβολή τους στην ευόδοση του εγχειρήματος, όπως επίσης το στρατό, την αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που με δικά της χρήματα ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης βοήθησε να υλοποιηθεί το έργο. Από τις Σέρες, ο κ. Μουζάλας αναφέρθηκε και στις ενοικιάσεις σπιτιών για τη φιλοξενία προσφύγων, επισημένοντας πως πρόκειται για ένα πολύ καλό πρόγραμμα, καθώς βοηθά στην καλύτερη ένταξη των προσφύγων, αλλά και στο να μην δημιουργούνται γκέτο. Πρέπει να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους κατοίκους των Σερών, που από την πρώτη στιγμή όχι μόνο δεν σταθήκαν απέναντι, αλλά βοηθήσανε. Και αυτό εκφράστηκε ενεργά από τον δήμαρχό τους, με τον οποίο είχαμε και μια συζήτηση και έχει πολύ ωραίες σκέψεις για το μέλλον. Εμείς από την πλευρά μας υποσχόμαστε ότι η κατάσταση αυτή θα παγιωθεί έτσι, εφόσον η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας συνεχίζει, δεν αλλάξει κάτω, δεν θα έχουμε αυξήσεις πληθυσμού ή χειροτέρευση συνθήκων. Να ευχαριστήσω τον στρατό, να ευχαριστήσω την αστυνομία, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με δικά της χρήματα ο Οργανισμός για την Διεθνή Μετανάστευση, ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση βοήθησε ώστε να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να ευχηθώ να γυρίσουν γρήγορα στον τόπο τους. Οι Σέρες, η Δράμα και η Καβάλα και όλα τα καινούργια κάμπ είναι περιορισμένου αριθμού. Ειλικρινά δεν ξέρω να σας πω αν θα είναι 10 παραπάνω ή 10 παρακάτω, αλλά δεν μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Αυτά όλα με την... Αυτή η υπόσχεση μπορεί να ισχύσει εφόσον οι ροές συνεχίζουν έτσι, που σημαίνει ότι η Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας συνεχίζει να εφαρμόζεται ή εφευρίσκεται κάτι άλλο, για να ξέρουμε σε τι δεσμευόμαστε. Ο κύριος Μουζάλας αμέσως μετά βρέθηκε και στον Εύρο. Ο βουλευτής του Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καΐσας, συνόδευσε τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής στο κέντρο πρώτης υποδοχής αλλά και στο κέντρο κράτησης του φυλακίου. Ο κύριος Μουζάλας ολοκλήρωσε με την επίσκεψή του αυτή την περιοδία πραγματοποίησης εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών που λειτουργούν σε Μακεδονία και Θράκη, δηλώνοντας για το θέμα σε δημοσιογράφους της ΕΡΤ ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια ιδιαίτερη πίεση, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχει προσωπικό που εργάζεται με αυτοθυσία και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Νομίζω όμως, όπως είπε, ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αξιοπρεπή κάμπ για αξιοπρεπείς ανθρώπους, χαρακτήρισε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Γιάννης Μουζάλας, τις δομές φιλοξενίας, όπως είπαμε, προσφύγων στις Σέρες αλλά και στη Δράμα, τις οποίες επισκέφτηκε εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τη λειτουργία τους. Ο Υπουργός διαπίστωσε η διεισόμαση τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στις δύο αυτές δομές και συνομίλησε με κάποιους από τους ανθρώπους που φιλοξενούνται εκεί. Η μονάδα τώρα στη Δράμα αποτελείται από 70 διαμερίσματα για περίπου 400 άτομα. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, ο κύριος Αργύρης Πατακάκης, με τον οποίο ο κύριος Μουζάλας βεβαίως και είχε μία συνάντηση και συνομίλησε για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτό το χρονικό διάστημα στη δομή της Δράμας. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα είσαστε κοντά μας, διότι όπως είπαμε, ο κύριος Μουζάλας ήρθε, σας είδε, σας επισκέφτηκε και βεβαίως έμεινε απόλυτα ευχαριστημένος από την δομή στη Δράμα. Κάναμε μία πολύ σημαντική και πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Όταν η πολιτεία ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας, ένα ανοιχτό κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας με γλίγορα αντανακλαστικά η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Δράμας, υλοποίησε ένα σημαντικό έργο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας για να φιλοξενήσει τους ανθρώπους αυτούς, γιατί η Δράμα, η προσφυγωμένα Δράμα, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Και η αλήθεια είναι, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, πως η προσφυγωμένα Δράμα από την πρώτη στιγμή πρέπει να πούμε ότι ανταποκρίθηκε. Ήσασταν από τις πρώτες περιοχές που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Ανταποκριθήκαμε άμεσα και δεν αλλάξαμε 5 κέντρα. Είχαμε τον αρχικό σχεδιασμό, κάναμε όλη την υποδομή με ζεστά νερά, με μπάνια, με τουαλέτες, με ειδικούς χώρους για τα παιδιά, με ειδικούς χώρους για τις γυναίκες της εγκύους, αλλά και το σημαντικότερο απ' όλα κάναμε 157 εμβολιασμούς για να μην υπάρχουν αντιδράσεις και προβλήματα στην κοινωνία μας.
κάναμε, δημιουργήσαμε χώρους για τα παιδιά και αυτή τη στιγμή 76 παιδιά πάνε στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς κανένα πρόβλημα και παρακολουθούν μαθήματα και υπάρχει και μια ικανοποίηση και από τα παιδιά αλλά και από τους γονείς, αλλά και υπάρχει μια άμεση επικοινωνία και έλεγχος από τις υπηρεσίες μας, από την Περιφερειακή Ενότητα, για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας που γίνονται έλεγχοι στο νερό, γίνονται έλεγχοι στους χώρους. Δεν είχαμε προβλήματα. Κάποια στιγμή που είχε ένα μικρό πρόβλημα ψωρίασης, το αντιμετωπίσαμε άμεσα. Και όλα αυτά δείχνουν την γλίγορη, σημαντική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά και ότι στηρίξαμε όλη αυτή την προσπάθεια με ευγένεια και αποτελεσματικότητα. Έτσι. Η κοινωνία της Δράμας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ανταποκρίθηκε, γι' αυτό και σας ευχαρίστησε ιδιαίτερα ο κύριος Μουζάλας. Θέλω να πω ότι ευχαρίστησε τους κατοίκους της Δράμας για τη συμβολή τους στην ευόδοση του όλου εγχειρήματος. Η κοινωνία της Δράμας ανταποκρίθηκε άμεσα, με πολλή διάθεση, με πολλή αγάπη και με πολλή ευγένεια. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο και είχαν θετικά αποτελέσματα και γι' αυτό και είχαμε και τα θετικά σχόλια, όχι μόνο όλοι όσοι επισκέφθηκαν, και από τη στρατιωτική ηγεσία, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα, και από την ελληνική αστυνομία, αλλά και από όλες μας τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα από τους εθελοντές, σε ένα κλίμα πολύ καλό, πολύ έτσι ευγενικό και φιλικό, δημιουργήσαμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις και πήραμε και 120 από την δική σας την περιοχή μετανάστες και ελαθρομετανάστες, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα μεταξύ Σιητών και Σουνιτών. Σωστά. Σε μια ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Θράκη μας. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Η δομή είναι για 400 άτομα. Αυτή τη στιγμή είναι όμως μέσα εκεί 400 άτομα? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 200 οι οποίοι μένουν και περιμένουν από τα νησιά να μας φέρουν γύρω στους 200 ακόμα για να έχουμε ένα πολύ έτσι ολοκληρωμένο πρόγραμμα στη στήριξη των ανθρώπων αυτών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά για τα όσα μας είπατε. Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στη δομή της Δράμας και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και όχι κάπως διαφορετικά με εικόνες που δεν τιμούν κανέναν μας. Όλα πάνε μια χαρά λοιπόν στη Δράμα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πατακάκη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αργύρη Πατακάκη. Τώρα πάμε στον Εύρο. Ο χειμώνας μπορεί να πέρασε, αλλά τα προβλήματα που άφησε πίσω του είναι πολλά και σοβαρά. Οι ζημιές λοιπόν στο δικό δίκτυο που προκάλεσε η Αριάδνη ήταν αρκετές, με τους υπεύθυνους να τρέχουν και να μην προλαβαίνουν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, το δικό δίκτυο του Βορείου Εύρου, αλλά και σημεία στο νότιο κομμάτι ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας, θυμίζει ένα εργοτάξιο, καθώς τα συνεργεία έχουν ήδη πιάσει δουλειά προκειμένου το συντομότερο δυνατό να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις στους δρόμους. Συνολικά οι εργασίες θα κοστίζουν 500.000 ευρώ. Με δύο εργολαβίες στο βόρειο και νότιο τμήμα του βασικού εθνικού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα αποκατάστασης των φθορών του οδοστρώματος από τον χειμώνα. Είχαν προηγηθεί μεμονωμένες παρεμβάσεις από συνεργεία της περιφέρειας σε περισσότερα από 1.000 σημεία για να επουλωθούν λακκούβες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία της Αριάδνης. Ζητούμε την κατανόηση και την προσοχή των οδηγών στα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, όπου αυτό το διάστημα εκτελούνται οι εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Βενετίδης. Όπως είναι γνωστό, για να μην το επαναλάβουμε, ήταν από τις μεγάλες καταστροφές που είχε το εθνικό δίκτυο. Βέβαια, αν θυμάστε καλά, υπήρχαν πάνω από 1.200 λακκούβες και καταστροφές πάνω στο οδικό δίκτυο, το εθνικό δίκτυο. Βέβαια, αποκαταστάθηκαν με εκείνον τον τρόπο που κατασάθηκαν εκείνη την εποχή, γιατί έπρεπε γρήγορα να κλείσουν οι τρύπες, διότι δημιουργούνταν μεγάλα προβλήματα στην κίνηση των πολιτών. Και μετά από γρήγορες ενέργειες εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν 4 μήνες, επειδή ήταν ο νομός έκτακτη ανάγκη, ήδη ένα ποσό γύρω στις 500.000 ευρώ για να αποκαταστήσουμε περισσότερο τις βλάβες και όσο δυνατόν να υποδοθούν όλες οι πληγές. Αυτό έγινε αυτές τις μέρες. Προχθές ξεκίνησε οι εργασίες στο νότιο τμήμα. Μιλάμε για δύο ποσά των 250.000, ένα στο νότιο τμήμα και ένα στο βόρειο τμήμα του νομού, για να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε πλέον και να κάνουμε λίγο πιο εύκολη την πρόσβαση σε ένα δίκτυο το οποίο, όπως έχουμε πει, είναι ήδη πολύ επιβαρημένο.
Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτό το χρονικό διάστημα και κυρίως το επόμενο χρονικό διάστημα. Και αναφέρομαι σε όλες εκείνες τις ευκαιρίες που μπορούν να έχουν τα παιδιά από εδώ και έπειτα, μιας και τα σχολεία ουσιαστικά έχουν κλείσει. Δηλαδή, θα κάνουμε μία συζήτηση για τα camp, για το summer camp του Εθνικού. Μαζί μας βρίσκεται ο πρόεδρος του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου του Εθνικού της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Αυγερινός Μεσινέζης, για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ποιες είναι αυτές οι ευκαιρίες, ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες που δίνονται στα παιδιά. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα κοντά μας για να μιλήσουμε για αθλητισμό. Και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, που κάνει ο Εθνικός τα τελευταία χρόνια, έχει μεγάλη απήχηση. Γιατί δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά από μικρή ηλικία ή και μεγαλύτερης ηλικίας να γνωρίσουν κάποια αθλήματα που ενδεχομένως δεν τα έχουν γνωρίσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι η πρώτη σκέψη μας όταν το ξεκινήσαμε ήταν η γνωριμία του αθλητισμού με τα παιδιά, ιδιαίτερα στα αθλήματα που καλλιεργεί ο Εθνικός. Έτσι το ξεκινήσαμε και έτσι το συνεχίζουμε. Βέβαια, κάθε χρόνο το βελτιώνουμε, το εμπλουτίζουμε και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε επιτύχει αρκετά πράγματα μέχρι σήμερα. Τώρα, το Summer Camp, να τα πιάσουμε όλα από την αρχή. Σε τι ηλικίες απευθύνονται, μέχρι πόσο? Οι ηλικίες από τις οποίες μπορούμε εμείς να δεχτούμε παιδιά είναι από την ηλικία των 6 ετών, δηλαδή μόλις τελειώνουν την νηπιαγωγή για πάνω στο δημοτικό, μέχρι τα 14 τους. Μέχρι τα 14. Αγόρια-κορίτσια. Αγόρια-κορίτσια, ναι. Και ποια αθλήματα θα γνωρίσουν? Είναι όλα τα αθλήματα που καλλιεργεί ο Εθνικός πλην των τροβαδούρων, το μουσικό κομμάτι που δεν υπάρχει και το κομμάτι των σκοπευτών που είναι δύσκολο να γίνει στους χώρους όπου διεξάγεται το κάμπ. Αυτά τα αθλήματα είναι το βόλεϊ, το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, ο στίβος, η κολύμβηση, η ρυθμική, μπάτμιντον, πινκ-πονκ, ποδηλασία και σκάκι. Αρκετά. Και beach volley. Πολλά. Πάρα πολλά. Είπα όλα τα αθλήματα τα οποία εμείς καλλιεργούμε. Άρα τα παιδιά δεν πρόκειται να βαρεθούν με τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Φουλ δραστηριότητα. Όλη την ημέρα. Λοιπόν, από τι ώρα μέχρι τι ώρα? Το πρόγραμμα καθημερινά ξεκινάει από τις 8 η ώρα, όπου γίνεται και συγκέντρωση όλων των παιδιών. Τα ταξινομούν σε τμήματα ηλικιακά. Μοιράζονται στα αθλήματα, παίρνουν τους προπονητές και τους εθελοντές μαζί και ξεκινάει το πρόγραμμα μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Δώστε μας έτσι μια μικρή γεύση για το τι περίπου θα μπορούν να κάνουν τα παιδιά στο Summer Camp. Ας πούμε για παράδειγμα μία Δευτέρα, μία Τρίτη. Ξεκινάνε στις 8 η ώρα και μετά. Να σας πω τώρα. Οι χώροι που εξελίσσεται το camp είναι ανάλογα με το άθλημα. Σωστά. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει σαν άθλημα. Οι κύριοι χώροι ποιοι είναι λοιπόν? Οι κύριοι χώροι που εξελίσσεται το camp είναι για τη Δευτέρα, το Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Το γήπεδο. Το κλειστό γυμναστήριο του βόλεϊ, όπου εκεί θα διδάσκονται το βόλεϊ, το μπάσκετ, το μπάτμικτον και το πινκ-πονκ. Μάλιστα. Εντάξει. Την ίδια ακριβώς ημέρα τη Δευτέρα, παράλληλα, στο Φώτης Κοσμάς, δίπλα ακριβώς, ιδιαίτερα στο προθερμαντήριο του Μπουλμπουτζής, θα εξελίσσεται ο στίβος και η ρυθμική. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Δευτέρα. Την Τρίτη μεταφερόμαστε σε χώρους, πηγαίνουμε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα του Εθνικού, στα γήπεδα Χριστοφορίδη, όπου εκεί θα έχουμε το σκάκι, το ποδόσφαιρο. Δίπλα στο ΕΟΤ, στην πλάση του ΕΟΤ, θα γίνεται η κολύμβηση, μας έχει παραχωρηθεί χώρος από το Δήμο. Στα γήπεδα του Beach Volley, πάλι στο ΕΟΤ, θα είναι το κομμάτι του Beach Volley, τα τμήματα. Στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα λειτουργεί η ποδηλασία. Αυτά σε ό,τι αφορά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, ένα παράδειγμα Τετάρτη, είπαμε, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο τι θα γίνεται. Και την Παρασκευή είναι το νέο κομμάτι που έχουμε εισάγει, σαν θέσουμε πλέον μέσα στο ΚΑΜ, είναι το παιδαγωγικό κομμάτι, όπου θα υπάρχουν παιδαγωγικές δραστηριότητες από δασκάλους και νηπιαγωγούς. Για παράδειγμα. Θα έχουμε διάφορα παιχνίδια, θα έχουμε ζωγραφιές. Α, μάλιστα. Θα έχουμε happening στο κομμάτι αυτό. Προσθέσαμε επίσης πρόγραμμα ενημέρωσης από διαιτολόγο και παιδοψυχολόγο, το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα πιο σοβαρά. Και αυτό είναι το καινούριο κομμάτι που βάλαμε για να δώσουμε και μια άλλη πλέον πνοή και μορφή στο camp που δίνουμε. Τώρα, ο παιδοψυχολόγος σε τι θα μπορούσε να βοηθήσει μέσα στο camp? Αν με ρωτάτε εμένα, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όχι, γιατί δεν εννοώ ειδικό. Τα ειδικότερα και τα πιο συγκεκριμένα. Ενώ θέλω να πω, η σκέψη αυτή πώς προήλθε? Δηλαδή, να μπορεί να προσεγγίσει το παιδί, τον ειδικό, μήπως κάτι έχει να του μιλήσει και όχι, αντίστροφα. Όχι. Εκεί δεν πάμε για να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Εκεί έχουμε μια άλλη ματιά σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, τη σχέση του παιδιού με τον αθλητισμό. Δηλαδή, η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, σίγουρα, τέτοια ζητήματα να ενισχυθούν. Μην ξεχνάτε ότι στο camp θα είναι ήδη αθλητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε ποια είναι η διαφορά της νίκης με την ήττα και κατά πόσο όλα αυτά δένουν σε έναν αθλητή. Ναι, φυσικά αναφερόμαστε όμως και σε παιδιά που δεν γνωρίζουν καν τα αθλήματα. Γι' αυτό το αναφέρω. Βεβαίως, βεβαίως.
Και αυτό. Εγώ ανέφερα απλά ένα κομμάτι της διαδικασίας. Όλα τώρα, τα άλλα είναι... Φαντάζομαι ότι τα παιδιά, εντάξει, πέρα από τις πολλές δραστηριότητες που θα έχουν, κάποια στιγμή θα σταματούν για κάποιο γεύμα, να φάνε κάτι. Νομίζω ότι και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι δεν είναι? Αλλήμον, είχαμε τα παιδιά όλη την ημέρα μέσα στον ήλιο, στους χώρους να αθλούνται. Και σκοπός είναι να περάσουν καλά, να γνωρίσουν τα αθλήματα, να διασκεδάσουν κιόλας. Υπάρχει Δεκατιανό. Στις 10 η ώρα σερβίρεται στα παιδιά. Έχουμε φρούτο στις 11.30 με 12. Ένα σάντουιτς που τους δίνουμε και τρώνε. Συν το χυμό τους. Τώρα, εγώ το και νεράκια περιόριστο. Αυτά πρέπει να τα έχει προνοήσει ο γονιός ή θα τα τροπιθευτεί? Όχι, όλα αυτά είναι πρόνοια. Τα ρωτάω για να είμαστε έτσι ξεκάθαροι. Αυτά είναι όλα πρόνοια του κάπου. Όπως το πρόγραμμα, η διατροφή, η ασφαλιστική του κάλυψη, η ιατρική του κάλυψη. Γιατί στους χώρους δεν πηγαίνουν τα παιδιά έτσι ξεκάρφωτα. Σωστά. Και καλά κάνετε και το λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση. Αν θέλουμε κάτι να κάνουμε, κάτι σοβαρό, να διασφαλίσουμε καταρχάς τα παιδιά, είναι το πρώτο που κοιτάζουμε. Γι' αυτό εμείς πάντα πριν ξεκινήσουμε, το πρώτο που διασφαλίζουμε είναι η ασφάλεια. Η ασφάλιση αφενός και η ασφάλεια των παιδιών. Τώρα, με τις εγγραφές, τι γίνεται? Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Μέχρι πότε? Είναι μέχρι τις 20, πιθανόν μέχρι τις 21, γιατί είχαμε ένα κενό. Αυτό όμως που θέλω να πω ότι είναι ότι ήδη έχουν καλυφθεί πάρα πολλές θέσεις. Α, μάλιστα. Που σημαίνει ενδιαφέρονται... πρακτικά ότι αν θέλει κάποιος δεν έχει το περιθώριο ή επιλεκτικά πια? Όχι, δεν υπάρχει επιλογή, ούτε κάνουμε διακρίσεις σε κανέναν. Ρωτώ. Αν ο αριθμός ο οποίος έχουμε επιλέξει με μια ανοχή σύμπλην 5. Πόσα παιδιά δηλαδή? Εμείς λέμε γύρω στα 160 με 170, όχι μάλιστα, παραπάνω. Όχι, για να γίνεται και σωστή δουλειά. Δεν είναι μόνο η δουλειά, είναι η ασφάλεια. Προέχει η ασφάλεια των παιδιών. Αυτό το λέω, έτσι. Να μπορούμε να ελέγξουμε τους χώρους και να δώσουμε και αυτό που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά. Άρα γύρω στα 160-165, άντε 170 βαριά από ό,τι καταλαβαίνω. Παραπάνω δεν υπάρχει περίπτωση και είμαστε κάθετοι και απόλυτοι σε αυτό. Όλες οι ηλικίες. Όλες οι ηλικίες. Τι όμως έρχεται έτσι πιο μπροστά, θέλω να πω, τι ηλικίες περισσότερο είναι? Είναι μικρές, είναι κάπου ενδιάμεσα, 10, 9, 8. Συνήθως μέχρι τα 10-11 είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες. Τα παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών είναι λιγότερα σε αριθμό. Περισσότερο αγόρια ή κορίτσια φέτος? Μέχρι στιγμής περτερούν τα αγόρια. Τα αγόρια. Θα έλεγα. Πέρυσι είχαμε περισσότερα κορίτσια. Λοιπόν, τώρα αυτή η προσπάθεια που γίνεται καταρχήν να χωρίζεται σε τρεις περίοδους, ή κάνω λάθος? Έτσι δεν είναι? Είναι τρεις εβδομαδιαίοι περίοδοι που εξελίσσονται. Ο κόσμος προτιμάει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν την πρώτη εβδομάδα και επιλέγουν τη δεύτερη ή την τρίτη. Ή και τις τρεις μαζί ή κάποια άλλη ενδιάμεσα. Ωραία, δεν υπάρχει περιορισμός. Λοιπόν. Ναι, τρεις περίοδοι είναι. Πείτε μου τώρα από την εμπειρία που έχετε μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Εθνικός, μέσα από το Summer Camp, βλέπετε μετά, αφού τελειώσει αυτή η διαδικασία, κάποιο παιδί το οποίο γνώρισε κάποιο άθλημα μέσα στο camp να θέλει να το συνεχίσει μετά? Θα αναφέρω ενδεικτικά την περσινή χρονιά και ιδιαίτερα στο άθλημα του μπάντμιντον. Στο τμήμα, από τα παιδιά που επισκέφτηκαν το camp, στο τμήμα του μπάντμιντον είναι ένα 60% αύξηση. Μάλιστα. Τεράστια. Στο κομμάτι του στίβου επίσης. Στις κολύμβησεις επίσης. Γενικότερα όμως, το 80-85% των παιδιών που μας επισκέφτηκαν ήρθαν και σαν αθλητές πλέον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, να ξέρουν οι γονείς που τα παιδιά τους ενδιαφέρονται και ακόμα λίγο ψάχνονται τι να κάνουν, πώς να περάσουν τις ώρες που σταματάει το σχολείο. Γιατί ξέρετε, πολλά παιδιά, ειδικά αυτές τις ηλικίες 7, 8, 9, που σταματούν τις σχολικές υποχρεώσεις, ψάχνουν τι μπορούν να κάνουν, να περάσουν και ευχάριστα την ώρα τους, να γυμναστούν παράλληλα, να ξεχαστούν λίγο από τα μαθήματα της σχολικής χρονιάς, που πάντα η σχολική χρονιά είναι δύσκολη, κύριε Πρόεδρε, εδώ που τα λέμε. Έχουν την ευκαιρία, έχουν τη δυνατότητα μέσα από το Summer Camp του Εθνικού. Βέβαια, μας είπατε ότι οι αιτήσεις είναι ήδη πάρα πολλές. Ναι. Αυτό είναι καλό. Ίσως για την επόμενη σεζόν να σκεφτείτε κάτι διαφορετικό, πώς μπορείτε να το διευρύνετε. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Εμείς σκεφτόμαστε πάρα πολλά. Βασικά δεν θέλουμε να απογοητεύσουμε τον κόσμο. Γιατί όταν ξέρετε υπάρχει μεγάλη ζήτηση και η προσφορά είναι μικρή, δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε πολύ κόσμο και εμείς αισθανόμαστε άσχημα. Γι' αυτό μελετούμε ήδη από πέρυσι κάποιες άλλες δράσεις παράλληλα στο camp, ίσως σε ταυτόχρονη διεξαγωγή σε άλλους χώρους. Θα το δούμε. Το μελετάμε πάρα πολύ. Το βλέπετε από ό,τι καταλαβαίνω. Το βλέπουμε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 160. Μα γι' αυτό το είπα. Γιατί αυτή η προσπάθεια φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ίσως αν σκεφτείτε κι εσείς πώς μπορείτε λίγο να την μεγαλώσετε, να τη διευρύνετε, για να μπορέσουν και άλλοι γονείς και άλλα παιδιά να εξυπηρετηθούν, να βοηθηθούν και να περάσουν και καλά. Όπως είπα, έτσι να γυμναστούν. Και γιατί όχι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, όπως είπαμε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που λέμε χρόνια και φωνάζουμε
καλύτερα τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό παρά με τα Facebook, με τα tablet, με τους υπολογιστές, έτσι. Αυτή είναι μια πραγματικότητα πια. Ναι, είναι μάστιγα όμως. Είναι μια πραγματικότητα. Θεωρώ ότι με το camp τους δίνουμε μια άλλη διέξοδο. Μα γι' αυτό το λέω. Τους ανοίγουμε έναν δρόμο που πρέπει να τον δουν, να τον καλλιεργήσουν και θεωρώ ότι και στο μέλλον τους θα τους ωφελήσει. Και επειδή ξέρω πολύ καλά πως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στο camp κάνουν πολύ καλή δουλειά, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό και ο προπονητής που θα αναλάβει ένα παιδί να μπορέσει να του περάσει κάποια μηνύματα μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση. Γι' αυτό και έχετε μεγάλη επιτυχία και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω δύο στοιχεία στα οποία έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση. Όλοι οι προπονητές, μα όλοι μηδενός εξαιρουμένου, είναι όλοι πτυχιούχοι ΤΕΦΑ. Δεν είναι κανένας ο οποίος είναι εμπειρικός. Είναι όλοι πτυχιούχοι. Είναι όλοι άνθρωποι του συλλόγου. Ασχολούνται χρόνια με τον αθλητισμό, που σημαίνει εμπειρία και επιστήμη βαδίζουν μαζί, χέρι-χέρι. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εθελοντών, φροντίσαμε το μεγαλύτερο του τμήμα να είναι φοιτητές. Απευθυνθήκαμε στα πανεπιστήμια μας και στην παιδαγωγική και στην ιατρική και είχαμε μεγάλη ανταπόκριση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία για τη λειτουργία ενός ΚΑΠ. Ποιοι άνθρωποι έτσι μπορούν και λειτουργούν μέσα σε αυτό το ΚΑΠ. Σε ποιους ανθρώπους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας γενικότερα. Και το είναι πιο σοβαρό στοιχείο φέτος της υπόθεσης είναι ότι η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από δύο ανθρώπους, παιδιά του Εθνικού, επιστήμονες και οι δύο. Ο ένας τελειόφυτος οικονομικών σπουδών και η δεύτερη είναι από φοιτήσας αριστεύσασα των ΤΕΦΑ, παιδί και πρωταθλήτρια του Εθνικού, οι οποίοι έχουν έρθει με όρεξη, με νέες ιδέες, έχουν καταρτήσει προγράμματα πρωτοποριακά και ίσως αυτό να είναι και η μεγάλη μας επιτυχία. Μάλιστα, λοιπόν. Είπαμε ότι η διαδικασία των αιτήσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και έπειτα με την τόση πολύ μεγάλη προσέλευση που είναι πολύ σημαντική και πολύ θετική. Εμείς πάντως θα ευχηθούμε ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, να περάσουν καλά τα παιδιά, να έρθουν να το ευχαριστηθούν, να γνωρίσουν και τα αθλήματα ή να συνεχίσουν κάποια άλλα αθλήματα, γιατί θα υπάρξουν και παιδιά που σίγουρα γνωρίζουν και το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το βόλεϊ, τα ξέρουν όλα αυτά. Λοιπόν, να ξέρουν όμως ότι θα τα περάσουν όλα αυτά με πολύ πολύ ωραία διάθεση και καλή ψυχολογία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια θα ευχηθώ. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα. Και καλή επιτυχία στο εγχείρημα για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Μεσινέζη. Καλή συνέχεια. Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Αλεξανδρούπολη να πάμε στην Καβάλα. Λίγες ημέρες απέμειναν μέχρι τη διεξαγωγή του έκτου κατά σειρά Καβάλα Έρση Σόου, το οποίο πρέπει να πούμε ότι ξεκινάει στις 30 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 2 Ιουλίου. Και απομένουν πλέον οι τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για να μπορέσει και πάλι ο κόσμος να σηκώσει το κεφάλι του ψηλά και να απολαύσει τις αεροπορικές επιδείξεις που θα λάβουν χώρα στον ουρανό της Καβάλας αλλά και της Νέας Περάμου για πρώτη φορά. Τα μέλη τώρα της Οργανωτικής Επιτροπής παρουσίασαν το πρόγραμμα του Καβάλα Έρση Σόου σε μια συνέντευξη τύπου, στην οποία έδωσαν το παρόν, πέρα από τους υπευθύνους, και οι δύο παρουσιαστές της διοργάνωσης, ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεπαρουσιαστής Γιάννης Ερβετάς, ο οποίος δήλωσε περήφανος και με πολύ χιούμορ για τη θέση που πήρε στο κάθισμα εκεί που καθόταν νωρίτερα η κυρία Τσανάκα, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να σηκωθεί από την καρέκλα, και η ραδιοφωνική παραγωγός Έμι Καμπουρίδου, αλλά και η εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Παγκαίου, κυρία Νατάσα Θεοδοσίου. Έχουμε από την πολεμική αεροπορία και την αεροπορία στρατού διπλάσιο σε αριθμό όγκο συμμετοχής. Έχουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή μονοθέσιου μονοκινητήριου ακροβατικού αεροσκάφους της Vostok Europe, τον Λιθουανό Γιούκρις Καΐρης. Έχουμε ελικοδρόμια ξανά αυξημένα στην παραλιακή περιοχή της Καβάλας, του λιμανιού Απόστολος Παύλος. Δύο μείζονες παράλληλες δράσεις που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε είναι το Όμιλος Αερομοντελιστών Καβάλας κάνει την αεροπορική επίδειξη ξανά, όπως και το 14 και το 13 στον αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα της πολεμικής αεροπορίας, και έχουμε και το 18ο Φεστιβάλ Μοντελισμού Στατικού με διοράματα, πλαστικά αεροπλάνα, τα οποία δείχνουν όλη την ιστορία της περιοχής αλλά και την ιστορία του σοου. Δηλαδή υπάρχει ένας διαγωνισμός με βραβεύσεις για το τι πέρασε μέχρι τώρα τουλάχιστον από την πόλη της Καβάλας. Οι νεαροί μας φίλοι, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας. Εδώ ο σκοπός μας δεν είναι να φέρουμε τους αστροναύτες. Εδώ θέλουμε να ξεκινήσουμε από τη Σαΐτα εμείς, που το μικρό παιδί θέλει να το, και το πανί να δει και να το χαρεί. Μην ξεχνάμε το θαλάσσιο κομμάτι, ο ναυτικός όμιλος Καβάλας, με τον πρόεδρό του, τον κύριο Κεραμιδά, τον Κώστα, υποστηρίζει ενεργά τη διοργάνωση, πολύ πιο δυνατά από πέρυσι, με το στολίσκο, με τα ιστιοπλοϊκά τους, κάθε κατηγορίας και με άλλες δράσεις του ομίλου.
Καλωσορίζουμε για πρώτη φορά στο Δήμο Παγκαίου το Καβάλα LC Show με ένα νέο event, το Παγκαίο Flying Day. Μια διοργάνωση ουσιαστικά σε έναν προορισμό στο Δήμο Παγκαίου απαράμιλης ομορφιάς και ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος, με την διοργάνωση αυτή να συμβάλλει στην προβολή της ήδη εγνωσμένης τουριστικής αξίας της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παγκαίου. Είμαστε βέβαιοι ότι η φετινή πρώτη συνεργασία με τον κύριο Γεωργιάδη θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητική και σωστή και άρτια η διοργάνωση. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Θα σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και στον ουρανό της Νέας Περάμου και ελπίζουμε αυτή η τόσο εντυπωσιακή διοργάνωση να πετάει από εδώ και στο εξής κάθε χρόνο και στο Δήμο Παγκαίου. Εγώ δεν αλλάζω καρέκλα, γιατί εδώ καθόταν η Δήμαρχος και την αγαπάω την καρέκλα αυτή. Μπορεί να την πάρω και μαζί μου μόνιμα και στη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε. Ήρθα εδώ για να βγω φωτογραφίες. Ελπίζω το πλάνο είναι ωραίο. Δεν έχω να πω τίποτα. Έχω να πω ότι ήρθαμε πολύ αγάπη και πολύ προσεκτικά οι άνθρωποι, μιλήσαμε. Μου έκανε τεράστια εντύπωση που κάτι τόσο μεγάλο και τόσο ωραίο, έτσι πως το φαντάζομαι και έτσι πως μου το παρουσίασε, δεν το γνωρίζει η υπόλοιπη Ελλάδα. Και ήρθα εδώ να φωνάξω μαζί σας για να ακουστεί τίποτα παραπάνω. Δεν θα είμαι παρουσιαστής, θα με κρυβόμαστε πίσω τα δάχτυλά μας. Όλη η δουλειά έγινε από άλλους. Εδώ η Φιλινάδα το κάνει τόσα χρόνια. Οπότε για ακόμη μια φορά θα τραβήξει το λουκ. Εγώ θα είμαι δίπλα, θα χαμογελάω, θα λέω καμιά χαζομάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω, θα λέω περνάει αεροπλάνο. Θα γελάσουμε αρκετά με αυτό το πράγμα. Πάντως, από την οργάνωση που είδα από τα παιδιά, έχω πάθει πλάκα πραγματικά. Βέβαια, θέλει πολύ οργάνωση, γιατί όταν πετάνε αεροπλάνα πρέπει να έχεις την ασφάλεια πάνω από το κεφάλι σου, να είσαι σίγουρος ότι. Και μπράβο στο Δήμο, στην περιφέρεια, σε όλους αυτούς τους που συνήθως είναι λίγο πιο, πώς να σου πω, δυσκίνητοι, που δώσαν μια άδεια να γίνει κάτι τόσο σπουδαίο για αυτή την πόλη. Και δεν κρυφτήκαν πίσω από τα δάχτυλά τους λέγοντας όχι ασφάλεια, όχι. Θα κάνει καλό σίγουρα στην Καβάλα. Και αυτά που είπες για την ελληνική αεροπορία, την πολεμική αεροπορία, εγκρίνω και παυξάνω, γιατί μας φέρουν πιο κοντά σε όλους αυτούς που τους κοιτάμε κάπως καχύποπτα αυτές τις δύσκολες εποχές. Οπότε όλα αυτά τα μότο που χρησιμοποιούν τα πολύ επίσημα και βαρύγδουπα έρχονται και ταιριάζουν με έναν κόσμο που έχει μια ανάγκη να του χτυπήσει κάποιος την πλάτη. Οπότε έρχομαι έτσι σεμνά και ταπεινά να περάσω καλά μαζί σας. Ένα Σαββατοκύριακο στην όμορφη, πολύ όμορφη πόλη. Σας την αγαπάω από μικρό παιδί, γιατί ερχόμουν από εδώ για να περάσω απέναντι στη φάση με τον Μπογδάνο. Τόσο παλιό είμαι εγώ. Μπογδάνης. Αυτά. Κατά τα άλλα, τώρα είμαι. Και είχα να σας πω 22 λεπτά, είχα χρόνια να μην μιλήσω. 22 χρόνια. Κόντεψα να σκάσω από το κακό μου. Αυτά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.